Να επιστρέψουμε στα δικά μας κυρίες και κύριοι και στη θλιβερή, τη μαύρη πανευρωπαϊκή πρωτιά που έχει καταλάβει η χώρα μας. Και τι εννοώ, η Ελλάδα έχει το μικρότερο πληθυσμό της Ευρώπης και φέτος, σε αναλογία πληθυσμού, έχει τους περισσότερους νεκρούς από τη γρίπη. 110 είναι πλέον ο αριθμός της θλιβερής αυτής της πρωτιάς, την ώρα που οι αρμόδιοι παράγοντες της πολιτείας πετούν ο ένας στον μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον και οι πολίτες δεν μπορούν να βγάλουν άκρη γιατί έχουμε αυτή τη θλιβερή εξέλιξη. Εν τω μεταξύ αρχίζει και ένας νέος Γολγοθάς από αύριο, καθώς οι φαρμακοποιοί, αντιδρώντας στα μέτρα της κυβέρνησης, προχωρούν σε απεργία διαρκείας. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, τον οποίον και καλησπερίζω και καλωσορίζω στο δελτίο Ιατρικού Συλλόγου. Λοιπόν, κύριε Πατούλη, αυτή η θλιβερή πρωτιά μας δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία, διότι κάθε φορά που συζητούμε το θέμα, δεν είναι η πρώτη φορά που το συζητήσαμε και από αυτό το δελτίο και την προηγούμενη εβδομάδα, κάθε φορά που συναντώμεθα, ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί. Και δυστυχώς θα αυξηθεί λίγο ακόμα, ευχόμαστε να μην συμβεί φυσικά για να διαψευστούμε. Θα έλεγα όμως αυτό που έχει εκπληκτική, αν θέλετε, κάνει εκπληκτική εντύπωση το ζήτημα, ότι πέρυσι ήμασταν πιο προετοιμασμένοι, είχαμε μόνο 49 θανάτους, φέτος έχουμε 110, άρα σημαίνει ότι δεν ήτανε όπως θα έπρεπε έτοιμη η δημόσια υγεία και βεβαίως οι αρμόδιοι να έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Μιλάμε για ζωές και θα σας έλεγα ότι τα στοιχεία είναι δραματικά, διότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει είναι και νέοι άνθρωποι. Θα έρθω σε αυτό για να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που θα μας βοηθήσει μετά στη συνέχεια της κουβέντας μας. Φυσικά. Αν και οι καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν ευνοούν την εξάπλωση της γρίπης όπως συμβαίνει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, το γεγονός ότι εκείνες έχουν πιο αποτελεσματική εμβολιακή κάλυψη έχει ως αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει μέχρι στιγμής τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της. Το συμπέρασμα προέκυψε από παρουσίαση που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Μέχρι χθες στην Ελλάδα οι θάνατοι είχαν φτάσει στον πρωτοφανή στα χρονικά αριθμό των 110 και είναι σαφώς περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως ποσοστό του πληθυσμού. Στη Γαλλία με τον εξαπλάσιο πληθυσμό τα θύματα είναι μέχρι στιγμής 52. Στη Ρουμανία που έχει διπλάσιο πληθυσμό 4, στη Μεγάλη Βρετανία με εξαπλάσιο πληθυσμό κανένα και στη Σουηδία με ανάλογο με την Ελλάδα πληθυσμό 4. Η μόνη χώρα με υψηλότερο απόλυτο αριθμό θανάτων είναι η Ισπανία που έχει 155 θανάτους σε 47 εκατομμύρια πολίτες. Η χώρα μας φαίνεται πως απέτυχε και μάλιστα με τραγικά αποτελέσματα να θωρακίσει τους πολίτες της έναντι του θανατηφόρου ιού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλα τα θύματα της γρίπης στην Ελλάδα ήταν ανεμβολίαστα. Η διαχείριση του θέματος των εμβολίων είναι ένα ζητούμενο που πρέπει να διερευνηθεί, καθώς όπως καταγγέλλεται, παρότι εμβόλια είχαν αγοραστεί, οι ελλείψεις στα φαρμακεία ήταν μεγάλες και οι περισσότεροι από αυτούς που τα είχαν ανάγκη αδυνατούσαν να τα βρουν. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, τονίζει την ανάγκη εθνικής εμβολιαστικής πολιτικής πρόληψης από τη γρίπη για το 2014-15. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου, στις χώρες με τους ελάχιστους έως μηδενικούς θανάτους σε πενταπλάσιους και εξαπλάσιους πληθυσμούς της δικής μας, οι χαμηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν κατά πολύ τη μετάδοση της γρίπης σε σχέση με την Ελλάδα του ήλιου και της καλοκαιρίας. Αυτό όμως που αδιαμφισβήτητα έχουν όλες αυτές οι χώρες σε αντίθεση με την Ελλάδα είναι μια σταθερή και αποτελεσματική εμβολιαστική κάλυψη. Λοιπόν, κύριε Πατούλη, ξεκινήσατε να λέτε ότι χτύπησε και νέους ανθρώπους. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. Λεγόμενο. Ναι, γιατί ακούσαμε και τώρα θα επεκταθώ ότι φέτος άλλαξε το στέλεχος του ιού. Έχουμε το στέλεχος ΙΤΑ 1 ή 1 και παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ακραίες, αυτό επέτεινε το πρόβλημα. Απέναντίας θα σας έλεγα ότι ενώ υπήρχαν συνθήκες πολύ άσχημες στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό κρύο, με πολύ κρύο, θα σας έλεγα ότι όλοι μειώσανε τους θανάτους τους, διότι έχουν πλέον την εμπειρία, απέκτησαν τη δυνατότητα και κάναν την πρόληψη, η οποία είναι απαραίτητη στον πληθυσμό τους. Εδώ λοιπόν η πρόληψη δεν είναι αστείο. Και ένας ακριβώς άνθρωπος που θα φύγει, και όπως σας έλεγα, οι υψηλού κινδύνου είναι και νέοι άνθρωποι, δηλαδή τα παιδιά
όπως και η τρίτη ηλικία θα πρέπει να εμβολιάζονται, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως καρδιοπάθειες ή διαβητικοί. Άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, χθες να ισχυρίζεται ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια αντιεμβολιαστική νοοτροπία. Ισχύει αυτό ή υπάρχει απουσία πολιτικής εμβολιασμού? Ακούστε, ο κύριος Γεωργιάδης καλά κάνει, έχει και αυτός τις ευθύνες του, όμως αυτός είναι ο Υπουργός Υγείας σήμερα της χώρας. Είναι σαφές ότι όποια πολιτική εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζεται από τον απλό τον πολίτη. Βγαίνει μέσα από τον κεντρικό πυρήνα του Υπουργείου Υγείας, όπου είτε μέσα από τις υφιστάμενες αρχές, είτε με άλλους τρόπους, δημοσιοποιεί τις απόψεις οι οποίες πηγαίνουν στον πληθυσμό. Εάν αυτό δεν το κάνει, τότε δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ξέρετε κάτι, μόνο και μόνο ότι 280 άτομα νοσηλεύτηκαν για αυτή τη γρίπη στις εντατικές. Για ένα εμβόλιο που κοστίζει 6 ευρώ. Θα σας πω λοιπόν ότι το κόστος είναι πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο στήχησε στην ελληνική οικονομία και στο Υπουργείο Υγείας, και μάλιστα κάποιοι χάθηκαν κιόλας, ενώ θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει άλλες πολιτικές μέσα από μια δημοσιοποίηση η οποία ήταν απαραίτητη στη χώρα. Καμπάνιας ενημέρωσης εννοείται του κοινού? Φυσικά. Υποχρεωτικός εμβολιασμός, πες το κύριε Παντούλη, υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σε βρίσκω πάντως χαμηλό στα νούμερα. Γιατί πέρα από τους 280 υπήρχαν και άλλοι που πήγαν στα νοσοκομεία, δεν πήγαν στις εντατικές, που έχουν ψηλοπροβλήματα. Ναι. Και θα μπορούσε να έχει καλυφθεί όλο αυτό το κόστος. Σε διακόπτω, με συγχωρείς κύριε Παντούλη. Παρακαλώ κύριε Καντή. Θα μπορούσε να έχει καλυφθεί όλο αυτό το κόστος με τον προληπτικό εμβολιασμό παιδιών και τρίτης ηλικίας και αυτών που έχουν συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας. Αναγκάζομαι να πω και προσπαθώ να είμαι χαμηλών τόνων όταν θα σας πω ότι δεν υπάρχει καμία εθνική πολιτική προσυπτωματικού ελέγχου στη χώρα μας. Δεν υπάρχει καμία προληπτική πολιτική και στρατηγική στη χώρα μας. Αυτά τα πράγματα δεν αφορούν μια λογιστική πρακτική η οποία εφαρμόζεται σήμερα, και πιστέψτε με, θα μπορούσε να το κάνει και ένας λογιστής του Υπουργείου Οικονομικών και δεν χρειαζόταν καθόλου το Υπουργείο Υγείας. Αυτό που αντιλαμβάνομαι όμως είναι ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση με ένα μπαλάκι ευθυνών. Και αυτό που συνειδητοποιούμε τώρα και θυμώνουμε πραγματικά είναι ότι θα μπορούσε να έχουμε σώσει ανθρώπινες ζωές και να έχουμε εξοικονομήσει και χρήματα, όπως είπατε, από τις εντατικές. Φυσικά, ακούστε, η εξοικονόμηση των πόρων δεν προέρχεται. Η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία και η νοσηλεία. Θέλετε να σας πω, κυρία Κλήτου, και ακούστε, δεν προέρχεται μόνο από το να μην πληρώνουμε τις εφημερίες στους γιατρούς στα νοσοκομεία ή από τη μείωση των μισθών των γιατρών ή από το να μην πληρώνουμε με τα ληξιπρόθεσμα. Προέρχεται καταρχήν από μία σειρά στρατηγικών προληπτικών προγραμμάτων που οπόητα έχει πει εδώ και χρόνια και τα εφαρμόζουν όλες οι χώρες, και θα σας έλεγα ακόμα και το ερώτημα το απλό: εφαρμόζονται κεντρικοί διαγωνισμοί προμηθειών στα νοσοκομεία μας? Θα σας πω όχι. Άρα λοιπόν, όταν δεν κάνουμε κεντρικά πράγματα. Αυτό δεν γινόταν ποτέ ή δεν γίνεται με την επίκληση πάλι των μνημονιακών ξεκίνησε χρόνων? Όχι, ξεκίνησε να γίνεται, σταμάτησε. Υπήρχε μια διάθεση μέσα από μια εθνική επιτροπή η οποία ουσιαστικά δεν έκανε κανένα τέτοιο έργο, και σήμερα είμαστε η χώρα εκείνη η οποία όλα τα αναλώσιμα τα πληρώνει 10 φορές πάνω ή 5 φορές και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Δηλαδή η στρατηγική της υγείας πλέον σε μια χώρα που έχει οικονομικά προβλήματα δεν είναι να πηγαίνει κάποιος και να μαλώνει ή να λέγεται υπουργός ή οποιοδήποτε άλλος. Γίνεται μέσα από στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζονται στη χώρα, δημιουργούν εξορθολογισμό που είναι απαραίτητο, αλλά και συγχρόνως διατηρούμε, ακριβώς, διατηρούμε υγιή τον πολίτη και όχι απλώς τον θεραπεύουμε. Να σας ρωτήσω πριν, Σπύρο, ένα λεπτό. Έχετε εικόνα από ποιες περιοχές προήλθαν οι περισσότεροι θάνατοι? Εννοείται σε ποιες χώρες ή ποιες περιοχές της Ελλάδος? Όχι, από ποιες περιοχές της Ελλάδος ή του Λεκανοπεδίου, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι φυσικά είναι στην πυκνότητα που έχει η Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Θα σας έλεγα όμως, και το είπε και σωστά και ο κύριος Ιγνατίου, δεν είναι μόνο ποιοι χάθηκαν, είναι ποιοι νοσηλεύτηκαν. Και το κόστος και η αιμορραγία. Και θα σας βάλω και μια άλλη διάσταση. Ξέρετε, με την κατάληψη των εντατικών κρεβατιών, αυτό, πόσοι ασθενείς οι οποίοι ήταν τραυματιολογικά, παθολογικά ή από τροχαίο ευπαθείς, δεν μπόρεσαν τελικά να νοσηλευτούν στις εντατικές, και τι σήμαινε για τη ζωή τους αυτό? Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αντιληφθούμε με σοβαρότητα
πέραν των ανασφάλιστων, ότι ακόμα και εκείνοι οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι χρειάζονται μια διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα της υγείας πλέον στη χώρα μας, κάτι που είναι ήδη φτιαγμένα και δεν ασχολούνται με το παιδί μόνο, αλλά με εθνικά προγράμματα που εφαρμόζονται από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο της χώρας. Αυτή είναι η άποψή μας. Και δυστυχώς τα νούμερα είναι δραματικά φέτος. Θα σας έλεγα 61 εκατομμύρια κάτοικοι στη Μεγάλη Βρετανία εκεί είχαν μηδέν θανάτους. Μηδέν θανάτους. Όταν το κρύο το οποίο είχε φέτος η Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι μόνο ότι πάγωσαν, είναι ότι πνίγηκαν κιόλας. Γιατί θυμάστε ότι είχαν τεράστια προβλήματα. Στα βόρεια σημεία της Ελλάδας. Όλα αυτά τα οποία λέτε και αυτά τα οποία καταγγέλλετε και φυσικά τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν οι αρμόδιες αρχές, 110 νεκροί είναι πάρα πολύ. Εσείς ο ίδιος προηγουμένως είπατε ότι σε άλλες χώρες υπάρχουν μηδέν νεκροί. Και μάλιστα προσθετικά οι 110 ενδεχομένως να είναι λίγο περισσότεροι, αν υποθέσουμε ότι κάποιοι από αυτούς. Ήδη εντατικές κάποιοι, όχι, πολύ κάποιοι περισσότεροι, κάποιοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πάνε στην ΕΕ επειδή είχαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για αυτούς οι οποίοι έχουν πεθάνει αυτή τη στιγμή. Με αυτό, γιατί δεν υπήρξε η σωστή πολιτική. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Σε αυτές τις ευθύνες δεν πρέπει να έρθει εισαγγελέας μέσα. Δηλαδή, δεν πρέπει κάποιος εισαγγελέας να ασχοληθεί με αυτούς τους θανάτους. Θεωρώ πως ναι. Θα σας πω ότι ήδη εμείς έχουμε καταθέσει σχετικά ερωτήματα σε εισαγγελικές αρχές. Πιστεύουμε ότι αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν, είναι απαραίτητο να απαντηθούν, διότι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα όταν απαντηθούν θα δώσουν και τη δυνατότητα του χρόνου να μην θρηνήσουμε άδικους θανάτους, διότι θα σας έλεγα ακόμα υπήρξαν και θάνατοι από νέους ανθρώπους που δεν είχαν πληροφορηθεί όπως θα έπρεπε μέσα από τα δημόσια, από τον δημόσιο τρόπο λόγου και μέναν στο σπίτι τους, νέοι άνθρωποι πεθάναν ακόμα και στα σπίτια τους. Είμαστε λίγο η χώρα της υπερβολής, κύριε Πατούλη, διότι εγώ θυμάμαι δημοσιογραφικά που κάλυπτα το 2009 είχε ξεσηκωθεί ολόκληρος άλλος για τα εμβόλια τα οποία κατέληξαν στη Βουλγαρία για τον ΙΤΑ 1 ή 1, τότε πάλι υπήρχε μια έξαρση του ιού παγκοσμίως και καταλογιζόταν στην τότε διοίκηση, πολιτική διοίκηση του Υπουργείου, υπερβολή και άσκοπη σπατάλη. Θα συμφωνήσω, κυρία Κλήτου, ότι είμαστε στην υπερβολή και αυτό θα πρέπει πλέον να το τιθασεύει ή να το δημιουργεί σωστά η ηγεσία του εκάστοτε Υπουργού Υγείας. Διότι αν δεν το κάνει εκείνος, εάν δεν έρχεται σε επικοινωνία με το τι κάνουν οι άλλες χώρες και οι ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας των άλλων χωρών, τότε θα βρισκόμαστε εμείς έρμεοι είτε συμφερόντων είτε αδράνειας. Εμείς δεν θέλουμε ούτε αδράνεια ούτε συμφέροντα. Θέλουμε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη στα ζητήματα προληπτικών και εθνικών προγραμμάτων να συμβαίνει επιτέλους και στη χώρα. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι η οικονομία και το άλλο είναι διατήρηση της υγείας και όχι θεραπεία της ασθένειας. Πάντως να πω κάτι, κύριε Πατούλη, και τότε που μπορεί να φάνηκε υπερβολή στην Ελλάδα. Ωστόσο, είχαμε ακολουθήσει τις οδηγίες της ΠΟΗ. Δεν είχαμε πάρει μια απόφαση μόνοι μας. Αν θες, τις είχαμε ακολουθήσει στο έπακρο. Εκεί ήταν η υπερβολή. Αλλά οδηγίες της ΠΟΗ. Και τώρα υπάρχουν οι οδηγίες της ΠΟΗ, αλλά δεν τις ακολουθήσαμε. Είναι σωστό αυτή η παρατήρηση. Να το πούμε για τους τηλεθεατές. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Βγήκε τότε γιατί για πολιτικούς λόγους ενδεχομένως θέλαν τότε να κατηγορήσουν τον Υπουργό Υγείας και την τότε κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένες οδηγίες. Υπήρξε πολλή συζήτηση για το αν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξυπηρετούσε κάποια συμφέροντα τότε. Εμείς όμως δεν κάναμε κάτι άλλο. Ακολουθήσαμε τις οδηγίες. Έχει δίκιο στην προσέγγιση του. Θα πω λοιπόν ότι πράγματι τότε ήταν μια καινούργια προσέγγιση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα έχουν περάσει 5 χρόνια, υπάρχουν οι προσεγγίσεις οι σωστές και τεκμηριωμένες και νομίζω αυτές θα πρέπει να ακολουθούμε όπως ακολουθούν όλες οι χώρες και τίποτα λιγότερο. Άρα είναι κακό πράγμα να λέμε για το 9 και να μην κάνουμε τίποτα τώρα. Και το από 14, την άλλη πλευρά, το 14. Ακριβώς το 14. Και θα σας έλεγα ότι αν θέλαμε πράγματι και έναν εξορθολογισμό οικονομικό, δεν θα αφήναμε τις αντιβιώσεις ανεξέλεκτα. Ξέρετε, κυρία Κλήτου, είμαστε η πρώτη χώρα σε ανθεκτικότητα μικροβίων. Στις εντατικές και εκτός, διότι παίρνουμε ανεξέλεκτα χωρίς ιατρική συνταγή αντιβίωση και ξέρετε πόσο κοστολογείται, για πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως ξοδεύουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τελικά.
το μικρόβιο της χώρας μας, του κάθε ασθενούς, ενώ αυτά έχουν ξεπεραστεί εδώ και πολλά και χρόνια με συγκεκριμένες στρατηγίες στην Ευρώπη. Κύριε Πατούλη, γιατί ο καθένας έχει και ένα μικρό φαρμακείο στο σπίτι του. Ναι, αλλά αυτά θα πρέπει επιτέλους ο εκάστοτε υπουργός και συγκεκριμένα ο κύριος Γεωργιάδης να αφήσει τα πολλά χαργεντίσματα και να κοιτάξει να κάνει στρατηγικές, διότι έτσι χάνονται ζωές. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε αυτές τις στρατηγικές και επιτέλους τώρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε όπως πρέπει. Γιώργο Χριστοφορίδη. Να σας ρωτήσω και εγώ κάτι. Εγώ πάντως άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη χτες που μας έλεγε περίπου ότι αυτός δίνει και την ψυχή του για την υγεία. Και ότι είμαστε εμείς κάποιοι κακοί άνθρωποι, κάποιοι μίζεροι, κάποιοι Σιριζέοι, κομμουνιστές, δεν ξέρω τι είμαστε, και τα βάζουμε μαζί του και θέλουμε να του κάνουμε κακό. Να μην τον αφήσουμε να σώσει τον Έλληνα πολίτη. Ναι, ο Πατούλης τι είναι. Εσείς τι ρωτάω βλέπετε. Εσάς, τον Πατούλη, πώς το βλέπετε, που είναι και ήπιος σήμερα. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω γι' αυτό ακριβώς. Είναι Σιριζέος, είναι κακός άνθρωπος, δεν ξέρω. Δεν είναι γιατρός ενεργός. Στον Άδωνη θα φαινόταν ημισιριζέος, έτσι μου φαίνεται. Ημισιριζέος. Ξέρει καλά τι είναι ο Πατούλης. Κύριε Πατούλη, η ερώτηση είναι η εξής. Συγγνώμη που διέκοψα την ερώτηση, αλλά για να το. Κάνα πρόβλημα κουβέντα. Δεν θα έπρεπε να έχουν πάντως πολιτική. Ο κ. Συγναντιού θέλει να με ρεθίσει για να με δει έτσι λιγάκι πιο. Σα θέλω λίγο πιο ζωηρό. Κύριε Πατούλη, και εγώ ερωτησμένο σα θέλω. Γιατί νομίζω ότι απέναντι στην πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Υγείας όλο τον τελευταίο καιρό, διαμέσου Twitter, τηλεοράσεων, αμφιθεάτρων στα οποία πλακωνόμαστε αντί να σώζουμε τον Έλληνα πολίτη, κάποια άλλα πράγματα θα πρέπει να κάνουμε. Αλλά από εσάς θέλω να ακούσω ακριβώς τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και τι θα πρέπει να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Έχει και θετικά, συγγνώμη Γιώργο, έχει και θετικά σε αυτά που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ δεν βλέπω αλλά κανένα είναι πολλά κανένα τα αρνητικά. Πολύ το θετικό. Έναν άνθρωπο πάει και προκαλεί μόνο και πλακώνεται. Δεν κάνει μόνο αυτό. Αλλά χάνει τα θετικά γιατί τα αρνητικά του είναι πολύ έντονα και αρκετά. Μπορεί να είναι και πολλά. Εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν η δική μου παρουσία έχει την επιστημονική διάσταση και τίποτε άλλο. Εγώ ως ειδικό σας ρωτώ. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα σας πω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει γίνει ένας πάρα πολύ καλός λογιστής της υγείας. Εμείς χρειαζόμαστε διαχειρήσεις πολιτικών όπου μέσα από τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση συγχρόνως να προλαμβάνουμε και να μην γίνουμε η χώρα με την υψηλότερη θνησιμότητα είτε τη βρεφική είτε τη συνολική. Μου δυστυχώς όμως, προς τα εκεί από πηγαίνουμε. Θα έχουμε και άλλο τι θέμα ο καλός λογιστής. Θα έλεγα λοιπόν, ακούστε με λιγάκι, αυτό που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης και το λέω με πραγματικότητα και το πιστεύω και το λέω, δεν θα το έλεγα, θα μπορούσε να το κάνει κάποιος λογιστής του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν κάνει καμία στρατηγική στα ζητήματα της υγείας. Επειδή λέτε για τον λογιστή, να σας ρωτήσω το εξής. Φίλος μου, ορθοπαιδικός χειρουργός σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, μου λέει το εξής. Πηγαίνουν και παίρνουν για λίγο φθηνότερα ράματα made in China. Κινέζικα ράματα, τα οποία πάω να ράψω το ανοιχτό το τραύμα και σπάνε και χρειάζεται εκεί που θα έπαιρνα ένα καλό και θα χρησιμοποιήσω ένα καλό ράμα, χρειάζεται να βάλω τρία και τέσσερα. Και τελικώς και το κόστος για τον Έλληνα πολίτη είναι πολύ ψηλότερο. Ο κύριος Πατούλης, είναι αυτό που σας έλεγα. Δεν πάμε σε περιπτωσιολογία. Κεντρική τρόπη προμηθειών. Άρα ούτε για λογιστές δεν κάνουν. Αυτό λέω κύριε Πατούλη. Λοιπόν, ότι Γιώργο, ούτε για λογιστές δεν κάνουν. Δεν είναι ότι είναι καλοί λογιστές. Θα έλεγα όμως. Ας μείνουμε στην ουσία αυτού που θέτει ο κύριος Πατούλης και ας μην κάνουμε αξιολογική κρίση τώρα τη επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργού Υγείας. Μα περίπου αυτό. Αλλά να μείνουμε στην ουσία του προβλήματος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω για τον κύριο Γεωργιάδη ότι προσπαθεί, δεν έχει τη γνώση και ούτε μπορεί να τα αποκτήσει. Έχουν πέσει πολλά ζητήματα σήμερα στην υγεία. Παλαιότερα καλυπτόντουσαν με ιδιαίτερα έξοδα όλες αυτές οι ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Σήμερα χρειάζονται άνθρωποι με γνώση, οι οποίοι με αυταπάρνηση αυτή τη γνώση να την περνούν προς τη βάση και συγχρόνως κεντρικοί τρόποι προμηθειών. Εάν δεν γίνουν αυτά και περιμένουμε πότε ο κύριος Γεωργιάδης θα μάθει τι σημαίνει υγεία, κύριε, τι σημαίνει προσυμπτωματικός έλεγχος, τότε νομίζω ότι έχουμε χάσει το τρένο. Σε τρία ζητήματα με μια ερώτηση, πάρα πολύ σύντομα στέκομαι. Με μια πρώτη επισήμανση για όλους μας. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, ανεξάρτητα από το πόσο συμπαθεί ή όχι κανείς τον κύριο Γεωργιάδη, να κάνουμε μια αντιπαράθεση επιχειρημάτων για τον κύριο Γεωργιάδη, τον όποιο υπουργό, απόντως. Αυτό είναι εύκολο να το κάνουμε εμείς. Το δυσκολότερο είναι να έχεις απέναντι σου τον κύριο, να τον πυροβολείς και να απαντήσει επί τόπου. Ας παρέμβει, δεν είναι. Με συγχωρείτε, αλλά δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, βοηθήστε με και εμένα όμως. Εγώ περιμένω ακόμη και όταν διαφωνώ. Το δεύτερο είναι από αυτά που υπόθηκαν, καταλαβαίνω, υπάρχει ένα πρόβλημα υπερκατανάλωσης αντιβιωτικών που μας κάνει λιγότερο ανθεκτικούς στα μικρόβια και υπάρχει και ένα πρόβλημα καλύτερης και μεγαλύτερης καμπάνιας πηγαίνετε να εμβολιαστείτε
για να μην φτάσουμε στην υποχρεωτικότητα που είπε ο κύριος Ιγνατίου, κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο σε συνθήκες ελευθερίας του κάθε ατόμου πώς θα διαχειριστεί τον εαυτό του. Ρωτώ λοιπόν, η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών γίνεται ή όχι με υπερσυνταγογράφηση από τους γιατρούς ή με υπερπόληση από τους φαρμακοποιούς, απλά και μόνο επειδή πάω και λέω δώσε με ένα αντιβιωτικό χωρίς να μου πει κύριε φέρε μου ένα χαρτί από τον γιατρό. Και υπέρ της συνταγογράφησης του γιατρού σε αντιβιωτικά δεν έχει συμβάλει στην υπερκατανάλωση τη δική μας. Και δεύτερον, οι καμπάνιες είναι αποδοτικότερες περισσότερο από το να σφάζονται στα τηλεπαράθυρα επί δύο μήνες τότε το 9. Επιστήμονες, γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίων, ο μεν να λέει ότι είναι επικίνδυνο το εμβόλιο και άλλος ότι δεν είναι, με αποτέλεσμα κύριε Πατούλη, σας ενημερώνω, στον κλάδο μου, τον επαγγελματικό που είμαστε δημοσιογράφοι και έχουμε μεγαλύτερη ενημέρωση από εσάς. Οι μισοί συνάδελφοί μου δεν εμβολιάστηκαν παρά το ότι μας είστε χαρτί στο σπίτι. Πηγαίνετε να εμβολιαστείτε. Μια γρήγορη αυτό οφείλεται στο ότι. Αυτό οφείλεται στο ότι. Το απαγόρευσε κανένα. Πού να το σταματήσει. Το απαγόρευσε κανένα. Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε να εμβολιαστούμε. Καταρχήν ξέρω ότι καλοπροαίρετα λέει αυτά ο κύριο Μπαζολιά. Θα σα πω το εξή όμω. Ακούστε κύριε Μπαζολιά. Δεν πιστεύω ότι θεωρείτε ότι είναι ανήθικοι Έλληνες και ηθικοί Γάλλοι, Γερμανοί είτε Γερμανοί. Δεν μίλησα για ηθικότητα, κύριε. Ακούστε με λιγάκι. Άρα λοιπόν. Η υπερσυνταγογράφηση, γιατί περί αυτού πρόκειται, συμβαίνει ή δεν συμβαίνει ανάλογα με τι κανόνες έχει βάλει το κράτος. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει βάλει πρωτόκολλα θεραπευτικά μέσα από τα οποία να λέει τι συνταγογραφεί ο καθένας. Πρώτον. Δεύτερον, του έχουμε πει του κυρίου Γεωργιάδη και τον προηγουμένο, του κυρίου Λικουρέτζου, βάλτε αδύνατο να εκτελείτε οποιαδήποτε αντιβιωτική πώληση από το φαρμακείο χωρίς ιατρική συνταγή. Θέλετε να πάτε να πάρετε εσείς ό,τι αντιβιωτικό τώρα θέλετε στην Ελλάδα. Μπορείτε. Συμβαίνει. Πάτε στην Ιταλία και στην Αγγλία. Δεν μπορείτε. Αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα. Έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Σωστό. Και όσους γνωρίζουν, σημαίνει ότι όταν παίρνουμε αντιβιωτικό ενώ έχουμε ίωση που μόνο ο γιατρός μπορεί να το καταλάβει, αυτό σημαίνει ότι όταν χρειαστούμε αντιβίωση, μάλιστα, το μικρόβιο θα είναι ανθεκτικό στον οργανισμό μας. Μάλιστα. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό σε επισήμανση και εγώ δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι θα έπρεπε η πολιτεία να έχει λάβει μέτρα για τη γρήπη, δεδομένου ότι από το Σεπτέμβριο γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει έξαρση του ιού. Αυτά έχουμε πει, κυρία Κλήτου. Σκεφτήκανε αυτό που είπε ο κ. Πατούλης, για να πω ότι σκεφτήκανε, γιατί είναι συγκεκριμένα. Αυτά σκεφτόμαστε πολύ γρήγορα. Ότι θα έχουμε καλοκαιρία και δεν θα έχουμε αυτή την έξαρση. Συμφωνήσει, Γιώργο, κάπως έτσι. Ναι, αλλά. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Μπαζολιάς, να πω το εξής. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που είχαν προβλήματα υγείας ενημερώθηκαν από τον γιατρό που τους παρακολουθούσε και πήγαν και κάναν το εμβόλιο. Οι υπόλοιποι στο γενικό πληθυσμό δεν το κάναμε, αλλά δεν είχαμε την υπόδειξη από τον γιατρό μας γιατί δεν είχαμε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό λίγο, Μάκη μου, γιατί δεν πρέπει να τα αφήνουμε. Όταν έχουν προβλήματα υγείας, όταν αφορά παιδιά τρίτη ηλικία και συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, τότε ο γιατρός σου λέει πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Ακριβώς. Η εθνική ενημέρωση και οι πολιτικές γίνονται από το Υπουργείο Υγείας. Κύριε Πατούλη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο Δελτίο.